Με δύο μαχαιριές στην καρδιά έκοψε το νήμα της ζωής 30χρονη στην Κατερίνη, ο 33χρονος φίλος της, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 24 Ιουνίου του 2014. Ο δράστης ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς, υποδεικνύοντας μάλιστα το σημείο όπου αρχικά μαχαίρωσε την άτυχη κοπέλα και στη συνέχεια κάλυψε το άψυχο σώμα της, άλλοτε αγαπημένης του. Έως και 120% έχει φτάσει στο ποσοστό αύξησης επί των εισακταίων φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εξαιτίας των μετεγραφών, κάνοντας ορατό τον κίνδυνο αδυναμίας λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Τα νέα γραφεία του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπο εγκαινιάστηκαν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Αύριο εκλογές ανάδειξης του νέου Προεδρείου. Το ενιαίο λύκειο Κονταριώτισσα στο Δήμο Δύο Ολύμπου στην Πιερία εγκαινίασαν σήμερα το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και η Αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου.